Α, η αλήθεια να λέγεται. Ξεκίνησε πολύ δειλά αυτή την εβδομάδα, αφού μας έκανε και εντύπωση και σε εμάς, όχι μόνο σε εκείνη. Κατάφερα να πάρει μια πρώτη θέση. Για να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί σιγά σιγά αυτή η εβδομάδα για την βασιλική μας, δηλαδή την Μπι. Έχεις έρθει με φόρα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Κάτι σου αρέσει ιδιαίτερος. Θα σου πω μια ιδέα γιατί. Α, το κομμάτι. Τίποτα από τα κομμάτια στα ρούχα. Όλα. Αυτό που βλέπω εδώ, άκουσε να δεις. Έχει μια τέτοια φούστα ή αέλια. Ναι. Που την έχει πάρει από το σχολείο για την παρέλαση. Α, nice. Και να, ένας τρόπος, ας πούμε, να τη φοράει και εκτός παρελάσεως. Να, σκέφτομαι εγώ. Πολύ ορθώς. Πολύ ωραία. Πού πηγαίνεις? Λοιπόν, πάω σε ένα thrift bazaar για thrifting. Πάω δηλαδή να βρω second hand πράγματα σε ένα υπαίθριο bazaar. Έχει μια πολύ καλή πρωινή μέρα. Θα το τοποθετήσω Σάββατο. Να το πάρεις Σάββατο, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Σάββατο θα το βάλω. Τι κάνε. Ναι, και πάω να θρυφτάρω πράγματα, να βρω από αντικείμενα για το σπίτι, ρούχα, παπούτσια. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό που γίνεται στη Ρώμη? No, in Athens. Πάμε λίγο παρακαλώ στην βαθμολόγηση εδώ. Πώς σου φαίνεται η βαθμολογία αυτή? Μου φαίνεται okay. Okay, cool. Τι σημαίνει αυτό? Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Και αυτό πώς σε κάνει να αισθάνεσαι που είναι ούτε κρύο, ούτε ζέστη? Αυτό με κάνει και αισθάνομαι. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Πάμε λίγο να δούμε γιατί η Ζέταθ αισθάνεται ιερή υποχρέωση να γράψει και ένα συγγνώμη το διάρρη. Πάμε. Ναι. Γεια σου, Βασιλική μου. Είναι πολύ cool όντως η εικόνα. Κοίτα τώρα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ Βασιλική από εδώ και πάνω. Okay. Από τη μέση και κάτω, δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα ήταν συνολικά εικόνα χωρίς τη φούστα. Νομίζω ότι με χαλάει πάρα πολύ σαν φιγούρα η φούστα, γιατί δεν ξέρω αν το είδες στον καθρέφτη πριν βγεις, εκεί που τελειώνει η φούστα, ενώ πέφτει έτσι λιτά και ωραία, έτσι σε αλφα γραμμή ας το πούμε, το πλησέ της, μετά κάνει σαν μια καμπύλη το τζιν. Γιατί είναι τεράστιο. Ναι. Ναι, προχωράς και είναι η ανοίγει φούστα... Ανοίγει κάτω και ξανακλίνει κάτω. Ανοίγει... Το παντελόν είναι έτσι. Αυτό εννοεί. Είναι έτσι, ναι. Είναι τεράστιο και ανοίγει ναι, ναι, ναι. Κάτω ναι. Και έρχεται... Μου κάνει λίγο περίεργο ή μου κάνει λίγο έτσι με τους όγκους, δηλαδή θεωρώ... Εσύ τα ξέρεις βέβαια αλλά καλύτερα δεν, ότι ή πιο θα ήθελε πιο πολύ όγκο κάτω ή λίγο να μαζευτεί ο όγκος από εκεί που τελειώνει η φούστα, δηλαδή από το τζιν και κάτω. Αυτό μου... Να μαζέψει δηλαδή το τζιν ή η φούστα. Δεν ξέρω τι, αν έπρεπε να με βάλεις καθόλου τη φούστα και να φαίνεται η γραμμή όπως όχι, είναι αυτό το κόκκινο. Όχι, δεν γινότανε. Ναι, κοίτα το τώρα έτσι όπως έχει κάτσει. Μου κάνει λίγο. Σε αρέσει ή δεν σε αρέσει, δεν έχω καταλάβει. Έτσι όχι, δεν ξέρω αν θα ήθελα σκέτο το τζιν χωρίς τη φούστα. Ναι. Ή ένα άλλο τζιν να μην κάνει αυτό το πράγμα στο τελείωμα της φούστας. Κατά τα άλλα είναι cool. Ναι, πάει εκεί. Μπορεί να πάει εκεί που λέει ότι πάει. Αυτό δεν μου αρέσει σαν φιγούρα. Ναι, εγώ εκτός από τα χρώματα που ήθελα να συνδυάσω, που είναι θεωρητικά έτσι πιο μη συμβατική συνδυασμή, γιατί έχω μπλε, μαύρο, χακί. Μου άρεσε χρώματα, αυτό. Όχι, λέω πέρα από αυτό, μου άρεσε αυτή η γραμμή, η περίεργη, τα weird legs,
που. Γιατί παράξενα πόδια είναι αυτά. Ναι, τα παράξενα πόδια μου άρεσαν έτσι που φαίνονται κάτω. Τώρα προφανώς δεν καταλαβαίνω τι μπορεί να βλέπει ο άλλος, δεν με βλέπω και από πίσω εννοώ. αλλά μου άρεσε αυτό το περίεργο που δημιουργεί σαν δομή. Γι' αυτό έβαλα και τόσο μεγάλα παπούτσια. Για να μην κάθομαι και φαίνονται και τσακίζει. Εγώ με τις παρομοιώσεις μου κάνει σαν ένα μικρό ξυλοπόδαρο. Πώς λέει ξυλοπόδαρος που έτσι έχουν. Αλλά μικρός ξυλοπόδαρος. Ναι, τι, άμα ήταν κανονικός θα τη βλέπαμε εκεί πάνω. Μικρός, ναι, έτσι λίγο αυτό μου κάνει. Γιατί κρύβονται τα 4/4 του παπουτιού. Α, έτσι, πάμε λίγο. Αυτό. Πάμε λίγο. Ναι, ισχύει. Εδώ κρύβονται και τα 4/4. Μήπως ήθελε μισό τέταρτο να φαίνεται. Τι να κάνω, να το δούμε. Και αν μαζεύαμε και 2/3 από το παντελόνι. Λέω τώρα. Κάει και το κεφάλι μου με τόσα μαθηματικά. Φτάνει με τα κλάσματα. Και δεν τα ξέρει. Δηλαδή. Οπότε, επειδή όπως ο όρος είναι 2,4, πάμε να δούμε τι ακριβώς αρέσει και στους κριτές τώρα. Καλή επιτυχία σου, εύχομαι. Ευχαριστώ.